Σε εφιάλτη εξελίχθηκε ο εμβολιασμός δεκάδων ανθρώπων στο Κέντρο Υγείας Λαμίας, καθώς η αρμόδια γιατρός προσπαθούσε να αποτρέψει τον εμβολιασμό. Μεταδίδει ο απεσταλμένος μας Γιάννης Ευσταθίου. Πετάει η ομάδα, πετάει. Είμαι στα χάη μου. 42χρονη γιατρός κατά τη διάρκεια της βάρδιας της και όσο συμπλήρωνε το ατομικό έντυπο των ανθρώπων που περίμεναν να εμβολιαστούν, έκανε ό,τι μπορούσε για να τους εμποδίσει. Άκουγαν τη γιατρό να τους αποτρέπει ουσιαστικά να κάνουν το εμβόλιο, λέγοντας που ξέρετε ότι είναι της Pfizer και μπορεί να έχετε παρενέργειες και μπορεί να προκαλεί μυοκαρδίτιδα. Ενήργησα όχι ως επιστήμον, αλλά με βάση τη συνείδησή μου. Περιμένω τις αποφάσεις του διοικητή. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πώς θα αντιδράσω. Η συγκεκριμένη γιατρός είναι γυναικολόγος, επιμελήτρια Β και είχε προσληφθεί ως μόνιμη στο Κέντρο Υγείας Λαμίας τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως η ίδια εμβολιάστηκε από τους πρώτους. Τους έλεγε ότι πειράζει το εμβόλιο, αλλά να μην κάνετε, σηκωθείτε να φύγετε. 2-3 συμπολίτες μας, υπερήλικες, πάνω από 80 ετών, φοβήθηκαν, έφυγαν και με προσωπική παρέμβαση και του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας φέραμε και χθες και σήμερα, έτσι ώστε να συνεχίσουμε κανονικά την εμβολιαστική διαδικασία. Εμείς δεν έπαθε κανένας τίποτα στο χωριό. Σαν ιατρικό σύλλογος, θα κάνουμε με εκείνες εκεί τις ενέργειες, τις οποίες οφείλουμε και θεσμικά. Μετά από όλα αυτά, η 42χρονη γιατρός τέθηκε εκτός εμβολιαστικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα έγινε αναστολή της άσκησης των καθηκόντων της, ενώ διατάχθηκε η παραπομπή της στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Νομίζω ότι τέτοια μεμονωμένα περιστατικά δεν μπορούν να σκιάσουν την όλη διαδικασία και την όλη προσπάθεια που κάνει η πολιτεία και όλη η υγειονομική κοινότητα.